Θα κλείσουμε την εκπομπή με αυτό το δεύτερο μέρος του οδηγορικού που πραγματοποιήσαμε στο Ρέθυμνο. Ξεκινήσαμε με την περιοχή, με το χωριό Ορθές Ρεθύμνου. Θα πάμε τώρα στις Μαργαρίτες. Είναι ένα δεκάλεπτο ρεπορτάζ, ένα δεκάλεπτο οδηγορικό. Η Εύη Χαραγιαννάκη, συνάδελφος, πήγε. Κάλυψε το ρεπορτάζ, μίλησε με ντόπιους, με κατοίκους, με φορείς και κατέγραψε τις ομορφιές μιας περιοχής στην οποία πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα. Πάμε να το παρακολουθήσουμε, αξίζει, και επιστρέφουμε για να κλείσουμε την εκπομπή μας. Οι Μαργαρίτες ανθίζουν στους βόρειους πρόποδες του Ψιλορίτη σε υψόμετρο 300 μέτρων και σε απόσταση 27 χιλιόμετρων από το Ρέθυμνο. Ένα χωριό με την δική του ιστορία στο διάβα του χρόνου, αλλά και με ξεχωριστούς φιλόξενους ανθρώπους. Το χωριό μας βρίσκεται στο Δήμο Μελοποτάμου, στο νομό Ρεθύμνης, είμαστε 27 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο. Η ονομασία του, υπάρχουν και πολλές εκδοχές. Καταρχήν το όνομα Μαργαρίτες συναντάται στα βιβλία γύρω στο 1300. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι το χωριό δεν υπήρξε πιο μπροστά. Μια εκδοχή είναι ότι το πήρε το όνομα από τη βασίλισσα της Αρχαίας Ελεύθερνας, τη Μαργαρίτα. Μια άλλη εκδοχή είναι ότι επειδή οι Βυζαντινοί τα κεραμικά, τα χρηστικά, τα λέγανε μάγαρα, μάγαρα, μαγαρίτες, μαργαρίτες. Τι μπορεί να δει και να θαυμάσει ένας επισκέπτης ερχόμενος εδώ, ποιες δραστηριότητες μπορεί να κάνει? Οι ξένοι επισκέπτες έρχονται για να δούνε το παραδοσιακό γυσμό, τα σοκάκια με τα παλιά αρχοντικά σπίτια, τα κεραμικά, έχει πάρα πολλά εργαστήρια. Οι Μαργαρίτες από τα παλιά χρόνια έχουν πάρει, και οι Μαργαριτσανοί έχουν πάρει μέρος σε πάρα πολλούς αγώνες απελευθερωτικούς ενάντια των κατακτητών. Το 1333 είχε ξεκινήσει από εδώ η επανάσταση κατά των ενετών, γιατί οι χωριανοί δεν θέλαν να πληρώσουν τους φόρους που βάζαν οι ενετοί τότε. Μετά, κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, το 1829-30 ήταν έδρα του επαναστατικού αγώνα. Ο οικισμός των Μαργαριτών, γνωστός και ως το χωριό των Πιθαράδων, έχει μια μακρά παράδοση γύρω από την τέχνη της αγγειοπλαστικής. Στο χωριό λειτουργούν 19 εργαστήρια, τα οποία αποτελούν πόλο έλξης για εκατοντάδες επισκέπτες. Περάσαμε το κατόφλι ενός αγγειοπλάστη, όπου μάθαμε τα πάντα για αυτή τη συναρπαστική διαδικασία. Πώς ξεκίνησε αυτή η τέχνη, πώς ξεκίνησε αυτή η σχολεία των χωριανών με την αγγειοπλαστική? Η αγγειοπλαστική πότε ακριβώς ξεκίνησε δεν μπορούμε να το πούμε με σιγουριά. Πάντοτε ήταν οι Μαργαρίτες το κεραμικό κέντρο του Ρεθύμνου, όπως η Κρήτη είχε άλλα χωριά σε άλλες περιοχές. Το Θραψανό, τα Νοχιά, που τώρα πια δεν υπάρχουν τα άλλα υπόλοιπα χωριά, έχουν μείνει μόνο οι Μαργαρίτες και το Θραψανό στην Κρήτη. 19 λοιπόν εργαστήρια, συν κάποιες εκθέσεις κεραμικής, ένα μεγάλο λοιπόν εκθετήριο, πολιτήριο, που μπορεί ο επισκέπτης να βρει τα πάντα στις Μαργαρίτες από άψη κεραμικής. Και φαντάζομαι είναι πάρα πολλοί αυτοί οι επισκέπτες και ντόπιοι από άλλες περιοχές του Ρεθύμνου ή της Κρήτης, αλλά και άνθρωποι από όλο τον κόσμο, οι οποίοι μαθαίνουν ότι οι Μαργαρίτες έχουν αυτό το ξεχωριστό στοιχείο της αγγειοπλαστικής τέχνης και έρχονται εδώ πέρα προκειμένου να το γνωρίσουν, να το δουν από κοντά, να το θαυμάσουν. Από τα 19 εργαστήρια, έχουμε 3 εργαστήρια που παράγουν μεγάλα αντικείμενα, πιθάρια δηλαδή και γλάστρες, μεγάλα αντικείμενα. Τα υπόλοιπα 16 εργαστήρια φτιάχνουμε μικρά αντικείμενα που μπορεί ο επισκέπτης να τα πάρει εύκολα μαζί του, σαν αναμνηστικό, σαν δώρο. Έχει και άλλα αξιοθέατα το χωριό. Βρίσκεται και κοντά στην Αρχαία Ελεύθερνα, στο Αρκάδι, που βοηθάει επίσης. Είναι στο κέντρο της Κρήτης. Αλλά τα εργαστήρια, η κεραμική, ο πυλός είναι το βασικό λόγος. Μπορεί να έρθει κάποιος επισκέπτης εδώ πέρα και να φτιάξει ο ίδιος κάτι? Υπάρχουν εργαστήρια δηλαδή που μπορεί κάποιος να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία? Υπάρχουν πολλά εργαστήρια που μπορεί ο επισκέπτης με τη βοήθεια
του αγκιοπλάστη να φτιάξει το δικό του αντικείμενο, να το υπογράψει, να ψηθεί και να το πάρει στο χώρο του. Η αγκιοπλαστική, που είναι το σήμα κατά τεθέν των Μαργαριτών, περνά από γενιά σε γενιά, ώστε αυτή η φλόγα της παράδοσης να μην σβήσει ποτέ. Το χώμα, το μαύρο χώμα που έχουμε στο βουνό, στα όρια εδώ πιο πάνω από το χωριό, είναι ο λόγος που το χωριό πιστεύουμε ότι ήταν κεραμικό κέντρο. Από αυτό το υλικό λοιπόν που το σκάβουμε μόνοι μας, το φέρουμε στο εργαστήριο, το βάζουμε στο νερό, το μαλακώνουμε, το φιλτράρουμε, το καθαρίζουμε και ο πυλός γίνεται λοιπόν με από αυτό το υλικό και νερό, τίποτα άλλο. Το λέμε μαύρο χώμα γιατί είναι σκούρο όταν είναι νοπό, έχουμε το κόκκινο, το άσπρο, το γκρι, πολλά χώματα που όταν ψηθούν φυσικά αλλάζουν χρώμα, έτσι. Πάμε να δούμε τώρα στην πράξη πώς αυτό εδώ το υλικό μπορεί να μετατραπεί σε ένα δημιούργημα, σε ένα αγγείο. Για να δούμε. Με τη βοήθεια του τροχού. Βλέπεις πως αυτό είναι όλο το μυστικό. Και μετά μέσα από τις τρύπες βγαίνει η μουσική, ο ήχος. Ναι, ναι. Έχει όλο το οκτάβιο και μπορεί να παίξεις και... Κι όμως, το χωριό των Μαργαριτών μας επιφύλασε μια ακόμη έκπληξη. Η Μονή Σωτήρος και Αγίου Γεδεών, γνωστή περισσότερο ως μετόχη Καρακάλου, είναι ένα εντυπωσιακό αξιοθέατο της περιοχής που αξίζει κανείς να επισκεπτεί. Όταν φτάσαμε εκεί, αντικρίσαμε έναν επίγειο παράδεισο. Μια γραφική μονή και τριγύρω της το μεγαλείο της φύσης. Ανθισμένες γλάστρες, λουλούδια και δέντρα με φόντο μια σαγηνευτική θέα που σου επιτρέπει να δεις από ψηλά το χωριό των Μαργαριτών. Είναι μετόχη της Ιεράς Μονής Καρακάλου του Αγίου Όρους. Εμείς εδώ σε αυτό το μικρό ναό τιμούμε τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Η ιστορία της Μονής ξεκινά από τα τέλη του 15ου, αρχές του 16ου αιώνα. Στην αρχή λέει η παράδοση ότι ήταν η γυναικεία Μονή, αργότερα οι Τούρκοι ήρθαν, το λαιλατίσανε, οπότε διασκορπιστήκαν οι καλόγριες και από τότε περνά στα χέρια του Αγίου Όρους, αλλά δεν ξέρουμε κατά ποιο τρόπο. Το κτήμα υπάρχει από αρχαίων χρόνων. Πάγεται λοιπόν εκεί. Εγώ είμαι εδώ ως οικονόμος. Ο τελευταίος μοναχός της Μονής εδώ ήταν ο πατέρας Καλίνικος, ο οποίος είναι θαμμένος μέσα στο ναό, σε ένα τάφο που είναι στο κέντρο του ναού. Κατά πάσα πιθανότητα είναι και ο κτήτορας της Μονής, ο οποίος ήταν από μία οικογένεια ενετών, Ντάντολο λεγόταν. Το μοναστήρι ολοκληρώθηκε, δηλαδή όπως το βλέπετε τώρα, εγώ όταν ήρθα πριν 22 χρόνια περίπου, βρήκα μόνο το ναό εδώ του Σωτήρα Χριστού και στη συνέχεια, ας πούμε, με τη βοήθεια πρώτα του Θεού, πάντα ο Θεός όταν θέλει ένα πράγμα γίνεται, με την αγάπη και τη συμπαράσταση όλων των κατοίκων, πρώτα εδώ των Μαργαριτσιανών και μετά όλου του κόσμου, με τη βοήθεια, δηλαδή την οικονομική βοήθεια, έχουν φτιαχτεί όλα αυτά που βλέπετε. Εδώ έζησε ο Άγιος Γεδεών, σαν μοναχός τον στέλνανε από το Άγιο Όρος, στέλνανε μοναχούς εδώ και επανδρώνανε το μοναστήρι, ένα ιερομόναχο συνήθως και ένα μοναχό, για τις ανάγκες, και μέσα σε αυτούς ήταν και ο Άγιος Γεδεών ένας, ο οποίος καταγόταν από τον Τύρναβο, έζησε εδώ 6 ολόκληρα χρόνια. Για τους Ορθοδόξους είναι πάρα πολύ σημαντικό ένας Άγιος, έστω και να περάσει μια μέρα να πατήσει τα πόδια του σε ένα χώρο. Τον θεωρούμε τοπικό Άγιο, πόσο μάλλον ο Άγιος Γεδεών που έζησε εδώ σαν μοναχός 6 ολόκληρα χρόνια. Όσο επισκεπτόμαστε την ενδοχώρα της Κρήτης, τόσο ανακαλύπτουμε σε τι ξεχωρίζουμε πραγματικά.
δεν είναι μόνο το φυσικό κάλος που συναντάμε σε κάθε γωνιά του τόπου μας, αλλά κυρίως οι άνθρωποι που με τη φιλοξενία και την απλότητά τους σε κάνουν να μην θες να φύγεις. Αυτό ακριβώς συνέβη και στην επίσκεψή μας στις Μαργαρίτες Ρεθύμνου. Ένα είναι το σίγουρο, πως σύντομα θα επιστρέψουμε σε αυτόν τον ξεχωριστό προορισμό. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα με την υπογραφή ομάδας της Κρήτης σήμερα. Βρεθήκαμε στις Μαργαρίτες. Αναμένεται από την ερχόμενη εβδομάδα, μεγάλη εβδομάδα, να πάμε σε άλλες περιοχές.